μπορούμε να υποσχεθούμε σε όλους τους Έλληνες, στους νεκρούς μας ήρωες και στα αγέννητα παιδιά μας ότι θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους, ότι η ελληνική γη ή θα είναι ελληνική ή θα είναι καρμενική. Αρχηγέ, συναγωνιστές, συναγωνιστρίες, νομίζω δεν μας χωράει ο τόπος. Ό,τι και αν γράψουν οι αριστερές φαίνες της διαπλοκής, ό,τι πούνε στα δοχροκάναλα, οι ψευτοδημοσκόποι της διαπλοκής. Δόθηκαν μίζες για να παίρνετε αυτά τα δάνεια από τις τράπεζες για να αναλαμβάνετε τα δημόσια έργα. Λανώνται εκτρά. Κοιτάξτε ανάμεσά σας. Δεν μας χωράει ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε. Θα ξεκινήσει από τη Μακεδονία. Να το θυμάστε καλά αυτό. Αρχηγέ, να είστε σίγουρος ότι θα πολεμήσουμε και ξέρουμε ένα συνολικό μας. Ότι θα νικήσουμε. Με εσάς προστάρι, με εσάς να αναλαμβάνετε την εξουσία, θα αναγνωρίσουμε τον ελληνικό λαό, θα αναγεννήσουμε την πατρίδα μας και τον λαό μας, ο οποίος δυστυχώς παρακμάζει. Όχι μόνο οικονομικά αλλά και ηθικά. Αν έχουν 300 κάμπου άντα παντελόνια οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Αλεξάνδρων Ελλήνων, εμείς είμαστε έτοιμοι για εκλογές! Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας! Και πέρα να κλείσω σε αυτό το σύντομο χαιρετισμό με αυτό που αναγράφει πίσω. Δώστε μας τη δύναμη για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Μαζί μας να είναι ο Θεός. Ευχαριστώ. Μπορούμε να υποσχεθούμε σε όλους τους Έλληνες, στους νεκρούς μας ήρωες και στα αγέννητα παιδιά μας, ώστε να πολεμήσουμε μέχρι τέλους ότι η ελληνική γη ή θα είναι ελληνική ή θα είναι καρμενική.